Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αυτές οι 23 ώρες που κάνουμε να βρεθούμε. Νιώθεις ένα κενό. Ένα κενό. Τεράστιο, κάτω τεράστιο, δεξιά. Τεράστιο. Κάτω δεξιά στην τσέπη. Ναι. Όχι, φίλε. Υπάρχει έννοια... ένα κενό πλάκα εδώ που το συζητάμε. Εύκολο είναι μου αυτό. Μου λείπουν 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν έχεις τίποτα καβάντζα, ένας... δώστα μου και θα τα πάρεις. Ναι, είναι λογικό το νούμερο που ζητάς. Ναι. Μου θυμίζεις ένα φίλο μου, ο οποίος μου έλεγε ακριβώς, μου λείπουν 199.800 για να έχω 200.000. Ναι. Είναι πολύ λογικός ο άνθρωπος. Στάβο μου, θέλω να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ λίγο σήμερα τώρα στην αρχή. Ναι. Να δούμε λίγο το ματσάκι δυο μας με τη γοητεία της απλότητας. Ναι. Είδαμε ένα τεράστιο κλαμπ να έρχεται στην Τούμπα. Ναι. Το αντιμετωπίσαμε όπως πρέπει με σεβασμό. Με σεβασμό. Κάποιοι λένε με παραπάνω σεβασμό συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή μας. Εγώ νομίζω το αντιμετωπίσαμε όπως πρέπει. Έτσι. Ναι. Το κλαμπ είναι τεράστιο. Η Τσέλσι. Μουλοχτά. Η Τσέλσι είναι αναμφίβολα μέσα στα 7 κορυφαία κλαμπ αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Άρα του κόσμου. Ναι. Γιατί μόνο Ευρώπη υπάρχει. Άρα του κόσμου. Πολύ σωστά. Αν είσαι Αργενός, το έχεις τράβει. Του πλανήτη. Ναι, αυτά αυτές. Αυτές οι υπερβολές. Αυτά τα μάλιστα. Σοφάκι μας. Καλησπέρα. Με γεια το μαζί. Τι ωραίο το κάνεις. Δεν το έκανα κάτι. Τι το έκανες, το ίσχυσες, το κατέβασες κάτω. Ναι, το ίσχυσα, το κατέβασες. Τι δεν το έκανες κάτι, τυφλοί είμαστε. Πας να μας βγάλεις μυρωδιάδες. Εντάξει, δεν είναι και αμάνα. Σε θάμω φεύγεις από ΠΑΟ και το όβευ του ΠΑΟ που μας πόνεσε λίγο. Μας πόνεσε. Ένα γκόλ στα πρώτα λεπτά. Ένα μάτσο το οποίο το βλέπαμε ότι δεν έχουμε καμία τύχη. Καμία τύχη, είμαστε, το είπαμε. Ναι. Γιατί είμαστε αντικειμενικοί. Mm. Έτσι. Ένας Μωράτα που δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όλος παραδόξος. Ο οποίος θα χάσει τη θέση του βασικού τώρα. Μπράβο, γιατί δεν το έβαλε, θα μπει ο άλλος. Έτσι, θα παίξει ο Ζιρού με τη West Ham. Κλαμπ, μα έτσι πρέπει. Οι ευκαιρίες δεν είναι συνεχόμενα παίξε και όταν εσύ θελήσεις κάνεις κάποιο γκολ. Όχι, ευκαιρία σημαίνει ευκαιρία. Την παίρνω ή δεν την παίρνω. Μπορούσε ο διαιτητής να μας δώσει ένα πέναλτι στο 45. Να γίνει το 1-1. Και να είναι όλα αλλιώς στο δεύτερο ημίχρονο. Του Μωράτα για να είμαστε δίκαιοι που ήταν καθαρό. 1-2. Χάσαμε, πληρωθήκαμε τον goal goal over. Τα φιλιά μας, καλό δρόμο, καλή συνέχεια και προχωράμε. Προχωράμε. Τα μάτς τα χθεσινά, η προσπάθειά μας τέθηκε με απόλυτη αποτυχία. Όχι απόλυτη αποτυχία. Εντάξει, θα αυτή όχι. Τι λάθος κάναμε, δώσαμε πολλά. Σε αυτά που δώσαμε έμφαση βγήκανε. Τώρα δεν μπορεί η Μαρσέγγι να προηγείται και να γυρίζει το μάτς. Το είπα. Δεν μπορεί η Λουτογκόβιτς να κάνει 2-0 και να γίνεται 2-3. Βούλγαρος. Δηλαδή πιστεύεις ότι εκεί στο 2-0 δεν υπήρξε μια κινητικότητα. Δεν θέλω, να τα πιστεύω. Δεν θέλω να τα πιστεύω. Έχεις φίλους Βούλγαρους. Αυτά είναι έξω από τη ζωή μας. Ναι. Όχι, όχι, δεν γίνονται. Και θα προτρέψουμε τον κόσμο. Ναι. Εγώ δηλαδή. Εσύ δηλαδή. Ενικώς. Εγώ γιατί τα αποφεύγω τα δικά μας τα παιχνίδια. Εγώ, ναι, εγώ θα... Βγάλτε από τα Capital Control ό,τι μπορείτε. Βγάλτε από τις κάρτες ό,τι μπορείτε και ό,τι δεν μπορείτε. Έρχεται το match που ακούει στο όνομα διπλασιασμό των χρημάτων σας. Έτσι. Εγώ, ναι, αν δεν γίνει αυτό το match και αναφέρομαι στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ απλώς άσος ή για κάποιους άλλους όπως εγώ άσο-άσο, έτσι, σταματάω να μιλάω για ποδόσφαιρο για τα επόμενα 16 χρόνια. Είναι συγκεκριμένη η δήλωσή μου. Ναι, όχι, όχι, θα πάρω θέση. Δεν υπάρχει θέση. Είμαι κάθετος σε αυτό. Είναι ένα match το οποίο πληγώθηκε ο εγωισμός του τεράστιου προέδρου μας, χάνοντας, τρώγοντας μαχαιριά, κάτω από την κοιλιά, από υποτίθεται φίλο του σε εισαγωγικά. Ναι. Παίζουμε με την ομάδα η οποία μας λίστεψε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί εμείς τώρα, φίλε μου, θα παίζαμε και θα λέγαμε ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, αυτός ακολουθεί όλη τη χρονιά. Ναι, ναι. Όλη τη χρονιά. Ναι, πώς σας πάνε, για παράδειγμα, λέμε ο νεοφώτιστος Άρης. Ναι. Όλη τη χρονιά. Όχι, είναι νεοφώτιστος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό. Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε, θα επενδύσουμε στον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, στη νίκη του, την απλή νίκη επί της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι αυτό το μάτς είναι ο απόλυτος άσος. Τελεία. Έχεις αποκτήσει τα κεφάλαια για να επενδύσεις σε αυτόν άσο. Ένα σου λέω, Σταύρο, παλιά με ρωτούσαν κάτι τι δουλειά κάνεις και τους απαντούσα έχω λεφτά. Ναι. Είναι πολύ απλό αυτό, γιατί όλα γίνονται για αυτόν τον λόγο. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν επενδυτές εξωτερικοί, τους οποίους τους κάνουν διάφορες προτάσεις οικονομικού τύπου και είτε τις δέχονται είτε δεν τις αποδέχονται. Αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάω με επιχειρήματα συγκεκριμένα, έτσι, έχουν αποδεχτεί όλες τις προτάσεις μου. Οπότε θα συγκεντρώσουμε το ποσό που χρειάζεται, εννοείται θα είναι πενταψήφιο, έτσι, και θα γίνουν δεν τα πράγματα. Δεν βλέπεις για εξεξψήφιο. Όχι, πενταψήφιο. Πενταψήφιο θα δουλέψουμε. Ναι, πενταψήφιο, ναι, ναι, ναι. Και θα έχουμε μια απόδοση του 100% σε 90 αγωνιστικά λεπτά, βάλε και τις καθυστερήσεις 4 σε 94 λεπτά. Εντάξει, άμα είσαι στο 72-0 δεν χρειάζεται αυτά. Όχι, κανονικά, όπως το λες, υπάρχει το κομμάτι ασφάλεια και όλα καλά, όλα ωραία. Όλα ωραία. Θυμάμαι ένα παιχνίδι τέτοιο που έβγαλες πολλά λεφτά. Για πες μου, γιατί έχω επενδύσει διάφορα. Ναι, όχι, θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί σε είδα στο ημίχρονο με ένα χαμόγελο
4 τετραγωνικών μέτρων. Ένα παοκάρι, μήπως λες. Παοκάρι στο 3-0, ναι, στο Σταυρίδι. Ένα παοκάρι στο 3-0. Εκεί πρέπει να έχεις βάλει εξαψήφιο. Εκεί μόλις ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε εκείνο το μάτς, θα έμενα που... Σε παγκάκι. Παραλία. Χαρτόκου το 18. Όπως κατεβαίνεις δεξιά. Όμως. Ναι, ναι, όμως. Στα 265 ο Άσος, φίλε. Μεγάλο λάθος το βέβαια. Βέβαια. Γίνονται τα λάθη αυτά. Ναι. Γίνονται. Μα άνθρωποι είναι και αυτοί. Ναι. Και οι image makers, αυτοί που βγάζουν τα. Όχι image makers. Οι image makers. Οι image makers. Ναι, ναι, ναι. Οι image makers. Αυτοί που φτιάχνουν το image. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί λοιπόν που βγάζουν τα ποσοστά είναι άνθρωποι. Άνθρωποι. Κάνουν λάθη. Θα έχουν για δυναμίες. Δεν γίνεται. Όπως το κέντρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε. Μην νομίζουμε πάντα ότι είμαστε υπεράνθρωποι και λησμονούμε ότι είμαστε άνθρωποι. Όχι. Αυτό είναι το βασικό. Κοινωνικό μήνυμα νούμερο 1 της εκπομπής. Το δώσαμε. Το δώσαμε. Πάμε. Εντάξει, δεν θα δίνουμε πολλά. Δούμε 3 την ημέρα. Θα δούμε. Τουλάχιστον 1,5 σπίτι στην νίκη. Ναι, ήταν τρομερό το νούμερο. Φανταστική απόδοση. Και να ξέρεις κάτι, το οποίο το γνωρίζουν οι φίλοι μου. Όταν εγώ είμαι καλά, είναι πολύ καλά και γύρω μου. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα είτε δίπλα μου είτε απέναντί μου. Αυτό είναι ωραίο συνέστημα, είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό έχω τώρα όποιον μουρμουρίζει από χθες, τον κόβω από Facebook, αυτό τον διώχνω. Αμύρλα και τι, ναι, γιατί ναι, έχει πάλι τέτοια έχει, πράγματα. Έχει δεν γίνεται, φίλε αυτή. Αυτούς πέταξε τους από τη ζωή σου. Αυτό κάνει. Απόρριψε τους εντελώς. Δηλαδή τι θέλει να χτίσει ο Πάκο να κερδίσει την Τζέλσι. Ναι, θέλω, δεν γίνεται, φίλε. Άλλο τι θέλουμε, φίλε, άλλο τι μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η ομάδα βρίσκεται 4 σκαλοπάτια πάνω από εμά. Είναι ανώμια πράγματα, δεν συγκρίνονται. Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά για 10 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Και για 11. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μπενφίκα και απέδειξε με τρόπο εμφατικό και απέδειξε ότι δεν είναι ομάδα Champions League. Αναμφίβολα, θα συμφωνήσω. Το οποίο το πιστεύαμε και είναι το μάτσο. Και πίστευα ότι μπορούσε να γίνει με τέλειο αποτέλεσμα. Ναι, δεν είναι η Μπενφίκα Chelsea. Όχι, έτσι ακριβώς. Σε καμία και περίπτωση. Στην πρώτη αναμέτρηση του Europa League μας πέφτει ομάδα η οποία φτάνει στους 8 του Champions League σβηστά. Η οποία πρόπερση πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και συγκαταλέγεται στο κορυφαίο, πώς το λένε, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είναι μέσα στις τρεις καλύτερες ομάδες. Είναι η πρώτη. 5-5. 5-5, ακριβώς. Ωραία. Άρα λοιπόν να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δεν είναι κακός ο ρεαλισμός. Ο ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι κέρδισε πάρα πολλά και από το χθεσινό μάτς. Η παρουσία του Τόσκα. Μια χαρά. Είδαμε ένα σοβαρό παίχτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Είδαμε έναν Ελ Καντουρί, ο οποίος ξεχυλίζει από ποιότητα. Ξεχυλίζει. Δηλαδή, αν πάρετε και τον απομονώσετε και δείτε τις κινήσεις που κάνει με την μπάλα ή χωρίς την μπάλα ή τις επαφές του, θα μείνετε άφωνοι. Δεν είναι ψαρωμένος απέναντι σε αυτούς, δεν παίζει κανονικά. Εμένα στάβομαι τώρα που μιλάμε, γιατί τη συζήτηση την πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Ξέρεις τι παίχτες μου αρέσουν. Αυτή, ο Ασένσιο, παράδειγμα από χθες, αν έβλεπε το. Έκανε μια ενέργεια στο Λίβερπουλ, στο Ρεάλ Ρώμα. Παίρνει την μπάλα με πίβοτ κανονικό με τα πόδια, γυρνάει ανάμεσα στα δύο στόπερ. Βρίσκεται τέτα τέτ και κινώντας αριστερά, πλασάρει δεξιά. Άσχετα που το βγάζει ο τερματοφύλακάς μας ο Τέος. Ο Ρόμπιν Όλσεν. Ο οποίος έφυγε από εδώ, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έβγαλα τον Άννεσεν χθες και του λέω, γιατί δεν πήγε, τι λάθος έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν έκανε κανένα λάθος. Μου λέει, αυτό που έγινε τότε είναι το παιδί αυτό ήρθε εδώ πέρα σε ένα ξένο περιβάλλον. Αισθάνθηκε άσχημα, δεν του πήγαν τα πράγματα στην αρχή. Δεν μπορούσαμε να τον επαναφέρουμε. Έπρεπε να τον πάμε σε μια άλλη ομάδα να ξαναφτιάξει την καριέρα του. Το κατάφερε στην Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη αγόρασε τη ρήτρα. Ωραία. Και μετά από εκεί πέρα ξανάρχισε την καριέρα του. Και συμβαίνει. Και κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί που μας ακούν, όλοι οι ακροατές. Ένας τεχνικός διευθυντής σε οποιοδήποτε κλαμπ θεωρείται επιτυχημένος όταν είναι το 30 με το 40% σωστές οι επιλογές του σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο 35% είναι. Μα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, άμα αναφέρουμε ποδοσφαιριστές που είναι στην Tottenham ή στη Manchester United, κάθονται στους πάγκους και παίρνουν μυθικά ποσά, έτσι, και λένε είναι αποτυχία του εκάστοτε τεχνικού διευθυντή. Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Το συμβαίνει. Τώρα που λέμε για παίχτη που κοιτάει αλλού και δίνει αλλού την μπάλα, και πήγε το μυαλό μου στον Νίκο το Σταυρόπουλο, στο μπάσκετ, το Magic. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν μαγεία, ήταν ποίημα κανονικό. Ποτέ δεν σε έδινε την μπάλα κοιτώντας. Ποτέ. Δεξιά, αριστερά, κάτω από τα πόδια, μέσω ταμπλό, μάγος κανονικός. Τέλειο το προσωνύμιο Magic για τον Νίκο τον Σταυρόπουλο. Ήταν ο Magic τότε ο κανονικός. Ναι. Ωραία. Ο Magic Johnson. Πάρα πολύ κοντά και ο δικός μας ο Νίκος. Ναι, ήταν από δίπλα. Ο Magic των φτωχών. Ναι, ο Magic των φτωχών. Ο ένας ήταν ο Παρολαμίξ και ο άλλος ήταν η Ασυμπίλιου. Σοφάκι, τι γίνεται σήμερα στοιχηματικά με την απίστευτη, ατελείωτη, τέλεια εταιρεία, την Goldbet αυτή. Να πω κάτι χθες. Είχαν. Την τιμή να το πω, τιμή θα το πω εγώ. Όσοι παρακολουθούν, ποντάραν βασικά live το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι στην Goldbet, τι ακούγανε φυσικά. Εμένα. Σταύρο Κόλκα, έτσι. Ο οποίος ήμουν πάρα πολύ ήρεμος χθες.
Ναι, ναι, καλά έχω να το πω κι εγώ αυτό. Είμαι... Και εγώ σ' άκουγα μέσα από την Κόλμπετ, ήσουν πολύ ήρεμο. Ήμουν ήρεμο, γιατί ήξερα από πριν ότι. Είχα προετοιμαστεί. Ετοιμαζόσουν για να μην είσαι ήρεμο για την Κυριακή. Ναι, όχι, την Κυριακή θα δείτε άλλη μετάδοση. Εκεί όποιο ποντάρει live να ξέρει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ακούσει κανένα. Μα πρέπει να άγεσαι και να φέρεσαι ανάλογα με το μάτσι. Το βλέπει, εσύ ελέγχει, το βλέπει, έχει εμπειρία. Εγώ ορίζω το ρυθμό. Αλλάζει το ρυθμό, βέβαια. Εγώ ορίζω το ρυθμό. Είπαμε πως ένας κορυφαίος παίκτης τι πρέπει να έχει, αλλαγή ρυθμού και αλλαγή κατεύθυνσης. Ναι. Όπως βλέπε, ο Πέδρο χθες. Βλέπε Νεϊμάρ. Άκου τον, είδες τον Πέδρο, τον παρατηρήσεις τον Πέδρο χθες. Ο Πέδρο, ο οποίος μας έχει κάνει μερικές κακές στοιχηματικές, ναι, αλλά κατά τα άλλα είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, αναμφίβολα. Είδες πως παίζει ο σύγχρονος εξτρέμ. Δεν πατάει στη γραμμή ποτέ. Δεν πάει στη γραμμή αυτό. Όλα γίνονται στο μεσοδιάστημα. Όλο το ποδόσφαιρο, αδερφέ μου, βασιλιά μου πλέον, όθωνά μου, είναι πώς είναι οι γραμμές έτσι. Ναι. Είναι οι γραμμές έτσι. Ναι. Ο ασβέστης που λένε. Όχι, όχι, όχι της περιοχής, οι πλάγιες. Η αμυντική γραμμή, η μεσαία γραμμή. Α, μάλιστα, γραμμές οι τρεις. Ναι, 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 ναι. Όλο το παιχνίδι γίνεται ανάμεσα στις γραμμές. Όποιος έχει τη δυνατότητα να κινείται, δηλαδή εγώ αν είμαι ο Δημήτρης Λιμνιός χθες, τελειώνει το παιχνίδι. Και πάω, παίρνω το παιχνίδι όπως και είναι και βλέπω το κάνει ο Πέδρο. Φορές, ναι. Και ο Γουίλιαν, αλλά ο Γουίλιαν είναι ο Γουίλιαν, αγόρι μου, λες είναι top of the top. Ο Πέδρο ήταν ο 8ος παίκτης της Μπαρσελόνα. Φίλε, ξέρεις τι είναι καλό αυτό που βλέπω από αυτόν τον ποντίο, το Σάρι, ότι τους αφήνει, να παίζουν, να δείξουν και το ταλέντο τους. Mm. Όχι αυστηρά τυποποιημένα, την παίρνω, τη δίνω, βγαίνει στο χώρο, πρέπει να είσαι εκεί, δεν είσαι. Ο Βίλιαν δεν είναι βασικός και αποθέωσε, δεν είναι βασικός. Έρχεται από τον πάγκο. Ναι. Όσοι έρχονται από τον πάγκο είναι παίκτες πλάνου, άρα είναι βασικοί. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει το ρόλο του υπερσφίχτη που θα μπορούσε να έχει στο 99,9% των ομάδων του πλανήτη. Όπου και αλλού και να ήταν, ναι, θα ήταν ο στάβ της ομάδος ο Γουίλιαν. Και όμως ο Γουίλιαν λέει ότι έχει αλλάξει η ψυχολογία μας, το πλάνο μας αρέσει, ο προπονητής είναι σούπερ. Mm. Θα μου πεις τώρα, έχεις ακούσει κανένα παίκτη να λέει ο προπονητής για τα μπάζα. Όταν δεν μιλάει όμως, καταλαβαίνει κάποιος που έχει, ναι, λίγο εμπειρία, ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Ναι. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι τους έχει αφήσει. Και για να επανέλθω λίγο στοιχηματικά στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, που το παρτίνω ξερά, στιγνά και στεγνά. Έτσι. Εμείς δεν θα πάμε να κερδίσουμε το μάτς με αυτές τις μεθόδους του 1821. Πάμε γερά, ναι, σκοτώστε τους, φάτε τους και τέτοια. Ναι, είναι, ναι. Δεν υπάρχουν, αυτά είναι έξω από τη ζωή μας. Ναι. Είμαστε καλύτερη ομάδα με τεράστια ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την αντίπαλο. Δεν βρίσκω κανέναν τρόπο να αμυνθεί η ΑΕΚ απέναντί μας. Όσο και να θέλω, όσο καλοπροαίρετα και να το δω. Αυτό βλέπω. Φίλος του λέει, μίλησε στο τηλέφωνο, είναι εχθρός για τα επόμενα 48. Είμαστε εχθροί για τα 95 λεπτά. Ναι. Πραγματική φυσικά... εχθροί. Στα 95, ναι, θάνατος. Του στέλνεις ένα μήνυμα την ώρα που είναι εκεί που είναι. Εννοείται, φίλε μου, εννοείται, δουλειά μου. Ψυχολογική ναι, πίεση. Και ναι, γιατί ήρθατε, ναι, γιατί δεν γυρνάτε πίσω με το αεροπλάνο. Αυτά τα γνωστά που λέγαμε κάποτε όταν ο Ολυμπιακός είχε να κάνει 21 χρόνια θετικό, ναι, αποτέλεσμα στην Τούμπα. 68-89. Και τι κάναμε κάθε φορά που του κερδίζαμε. Ποιο ήταν το πλάνο. Στα Τέμπη, ξέρω εγώ, στέλναν τέτοια. Μανούρα στο 5. Αυτά. Μανούρα στο 5. Α, ού, ξυπνάει το γήπεδο, πάρτα. Θυμάμαι να πάω ο Ολυμπιακός, ποντέτα ζητάει αλλαγή. Δεν αντέχει. Τι να αντέξει. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω, άστο. Άστο, χάσαμε. Ναι. Σβήναν τους βαθμούς που λέγανε τότε οι παλιοί, οι πατεράδες μας και αυτοί, λέγανε ο Ολυμπιακός δεν έρχεται καθόλου. Είναι ένα μάτσι, είτε ήταν 2 βαθμοί τότε, είτε μετέπειτα 3 βαθμοί της νίκης. Χαμένοι βαθμοί. Πάμε για άλλα. 23 χρόνια. Και η παράδοση χάθηκε με ένα-δύο, ένα-δύο, ένα γκολ ο Σαββίδης και ένα Βαΐτσης. Αν θυμάμαι ο καλά. Ο Σοφιανόπουλος. Όχι, δεν έβαλε ο Σοφιανόπουλος ποτέ. Ποτέ, δεν το συζητάω. 100% Σαββίδης, Σαββίδης Βαΐτσης νομίζω. Χτύπα το αν το δεις αυτά τα Google, τα Google. Στο διάλειμμα. Ε? Στο διάλειμμα, στο διάλειμμα. Θέλω να δικαιωθώ. Ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, τον οποίο αναφέρθηκες, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ μετά. Το γνωρίζεις, φαντάζομαι. Ναι. Με ξεχωριστή αποτυχία. Τι. Ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, ναι, πέρασε από τον ΠΑΟΚ, ο Σεραίος αυτός. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έπαιξε. Πόσο για να μην παιχνίδι. Ναι. Ε? Τώρα που μιλάμε για εκείνο τον ΠΑΟΚ, θέλω να σου πω, είχαμε το πολύ μεγάλο μάτσο με την Paris Saint-Germain, το θυμάσαι. Το θυμάμαι, μέσα. Μπράβο. Παίξαμε πρώτα στην Γαλλία. 2-0. 2-0, τερματοφύλακα στην Παρή, ένα Λαμά, ένα μαύρο. Ναι. Στην έξοδο για τα αποδυτήρια, στην έξοδο από τα αποδυτήρια προς τον αγωνιστικό χώρο, παίζει στην Παρή ο Ζινολά. Ναι. Η παικτούρα αυτή με τα μαλλιά, με τη χέρι, μετά πήγε Νιουκάστλ. Νιουκάστλ και τότε. Και τότε ήταν στα τελειώματα. Νιουκάστλ έκανε την καρδιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και έχει δίπλα του τον Κωστάκη τον Οικονομίδη. Ναι. Χαφ του ΠΑΟΚ τότε. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ, να φανταστείτε, από τη μία ήταν ο Ζινολά, εμείς τον Οικονομίδη. Ναι. Αυτή τον Ζινολά, εμείς τον Καλογερόπουλο, για όσους θυμούνται. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν, ναι, Καλογερόπουλο, κανονικά, ναι, εντεκάδα. Είχαν και ουεά είχαν. Ναι, τώρα θα πηγαίναμε, εννοείται, ναι, ναι. Ζω ουεά μετά το κεφάλαιο. Ναι. Ναι. Και τον ρωτάει και στην, λέει, από χρήματα, λέει, πώς είστε, γιατί μιλάει ο Κώστας λίγο τη γλώσσα. Μιλάνε αυτοί άνετοι, ποδοσφαιριστές. Ναι. Λέει, παίρνω, λέει, 8 εκατομμύρια δραχμές. Λέει αυτός, α, πάρα πολύ καλά. Λέει, εγώ, λέει, παίρνω 25. Ναι, ναι, λέει ο Κώστας, το χρόνο εγώ τα παίρνω αυτά τα λεφτά. Ναι, σοβαρό λογής, λέει. Αυτός έπαιρνε 25 εκατομμύρια ελληνικά, μετέτρεψε τα γαλλικά φράγκα, το μήνα τότε, τότε. Το μάτς το οποίο ήταν σταθμός μετά στον επαναληπτικό, χάνει ο Μίλανο Τζούβζεβιτς αυτό το εκπληκτικό σεντεφόρ, ένα ανεπανάληπτο τετατέτ, τον έκανε γκέλι μπάλα, τον πρόδωσε. Τον πρόδωσε. Και τι έχουμε εκεί, δεν έγινε ποτέ το δεύτερο ημίχρονο. Και σε αυτό είμαστε, νομίζω, πρωτοπόροι. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο μάτς να μην έγινε δεύτερο ημίχρονο. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα της ιστορίας που είναι άσο διπλό ημίχρονο. Και δεν ξέρουμε στο τέλος. Ό,τι θέλει ο καθένας. Καταβούληση. Σοφία, τι έχει σήμερα η Γκολμπέτ? Έχει ματσάκια σήμερα, πολύ ωραία. Έχει, έχουμε Ισπανία, έχουμε Ιταλία. Μπορείς να κάνεις ένα πακετάκι, για δώσε λίγο το στίγμα σου. Εγώ θα κάνω πακετάκι. Ναι, όχι, να πεις τις μηδενικές γκανιότητες, τα ποσοστά. Έχουμε μηδενική γκανιότητα σε πρωτάθλημα λοιπόν της Ισπανίας, στο παιχνίδι Ουέσκα Ρεάλ Σοσιεδάδ που ξεκινάει σήμερα στις 10 η ώρα. Θέλετε να πούμε και άλλο στους αγώνες. Ισπανία μόνο σήμερα έχουμε αυτό. Ναι. Παίζει από... Μονακό με την Νιμ στη Γαλλία. Μονακό. Κουρασμένη Μονακό. Ναι. Η Νιμ σφιχτή. Και αυτό τώρα το ποτάσμα της Γαλλίας. Να, και αυτά δεν μάθει. Πάλι έχει πάει η Παρίσι ζεσμένο στους 15 βαθμούς. Ο δεύτερος 10. Ήδη δηλαδή το βλέπεις το τι γίνεται. Πάλι το ποτάσμα μονόδρομος. Δεν υπάρχει. Έχει ωραίο μάτι στη Γερμανία αυτή, ναι, σήμερα. Ναι, στη Στουτγκάρδη, Φορτούνα στις 9.30 σήμερα. Ναι, στη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Η Στουτγκάρδη, η οποία δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Έτσι. Είχε πάρει το πρωτάθλημα πριν από ορισμένα χρόνια. Έπαιξε β' εθνική. Βλέπεις αυτές τους κύκλους που κάνουν οι ομάδες. Ξέρεις, στη Γερμανία η ομάδα που έπεσε β' εθνική είναι το Αμβούργο μετά από τόσα χρόνια. Δεν είχε πέσει ποτέ. 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 Και φέτος όμως οδηγεί την κούρσα στην Bundesliga, στη Zweite Liga. Έχουμε και η Ιταλία πρώτη σήμερα. 9.30 ώρα. Τι παίζει? Σασουόλο Έμπολη. Σασουόλο Έμπολη. Δύο νεκροί από βαρεμάρα στο πρώτο σημείο. Μια ιδέα δηλαδή. Ακούς αυτό το μάτς και σε βγάζει τίποτα. Μίχρονο, δύο φράγκα. Στο ιταλικό ποτάσμα, το οποίο κάνει εκπληκτική πορεία η ΣΠΑΛ, οφείλουμε να τονίσουμε. Η οποία ήταν καλή και πέρσι. Είναι ορεξάτη ομάδα. Έχει φρεσκάδα. Έχει ένταση. Χωρίς να έχει ποιότητα καθόλου, πήρε αποτελέσματα πέρσι. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Πέστε μια κηδεία μια φορά με τη Γιουβέντο στο 0-0. Ναι, ναι, πέρσι. Μια κηδεία. Κάτι άλλο το οποίο το περνάμε αχτύπητο. Είπαμε τόσα καλά για την Τζέλσι, ούτε φάνα ήμασταν γι' αυτό. Ντροπή τη που χρησιμοποίησε τα κίτρινα. Τόσα άλλα χρώματα υπάρχουν, δεν έχει τρίτη φανέλα δηλαδή. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Ο Τρέγιας από το στούντιο μου λέει: έκανε ένα λάθος, μου λέει η Τζέλσι. Να, στο είπε το παιδί. Ναι, μου λέει: φόρεσε κίτρινα και καλά. Ναι. Θα δούμε κίτρινα και θα πάθουμε κανένα μόκ. Του λέω: μαζέψου λίγο. Δεν λέγονται αυτά. Μαζέψου λίγο. Γιατί δύσκολα είμαστε. Πρώτα απ' όλα δεν με έχει αποθεώσει για την ανάλυση του Red Bull Λειψία. Ναι, θα πήγαινε εκεί. Γιατί όλα θα πούμε σε 10 δευτερόλεπτα. 20 λεπτά μιλάμε. Έχουμε χρόνο άπειρο. Red Bull Λειψία δικαιώθηκε απόλυτα. Βέβαια και σε ένα ματ ανοιχτό για όλε τι ωρέξει. 0-1-0-2. Και εκεί που λένε όλοι: να το διπλό είναι πρώτο πυλόν. Να το 1-2, να το 2-2, γιορτές και τελικά, πάλι το πήρε το μάτς με 2-3 Σάλτσμπουργκ. Η κεντρική ιδέα ήταν να υπάρχει θέαμα. Ακριβώς, και υπήρχε. Υπήρχε θέαμα. Και υπήρχε θέαμα απλησίαστο. Ναι. 2-3, ένα μάτς γεμάτο, όμορφο. Γεμάτο, όμορφο, δεν πληρωμένο. Πες μου ένα μάτς στην Τούμπα που να μπήκαν πάνω από 7 γκολ. Καλαμάτα πάω 7-1. Ε? Πάω Καλαμάτα 7-1. Πες μου και σε όλο τον γκολ της Καλαμάτας εκείνο το μάτς. Για να σε δω, ρε Τσακάλι. Θα ξέρεις τι θυμάμαι από αυτό το μάτς. Όχι, εγώ θυμάμαι αυτό. Κάνω μετάδοση για το Μετρόπολης και λέω στο 3 και με κοροϊδεύανε ότι σήμερα δεν έχει καμία τύχη Καλαμάτα. Ε, δεν είναι. Το ξέρω. Αλλά στο 3 δεν το λες. Αλλά εγώ επειδή ξέρω τον ΠΑΟΚ, κατάλαβα πως μπήκε και λέω όπου τη σφίξανε οι βράχοι. Σε αυτό το 7-1, ποιος έβαλε τον γκολ της Καλαμάτας? Αυτή είναι η ερώτηση. Περίμενε, θα το βρω. Δεν θυμάμαι με τίποτα. Θα προσπαθήσω να σκεφτώ λίγο την Καλαμάτα εκείνη την περίοδο. Άμα θες βοήθεια, πες ή του κοινού, πάρε ένα τηλέφωνο. Άντε για ο δικό σου που σε στέλνει, μόλις κάνω μια ερώτηση τέτοια. Πού είναι το τσακάλι αυτό, νεκρώθηκε? Τι, βουβό, χάλασε το τηλέφωνο. Ποιο ήταν,
Μα είπε στο παιχνίδι. Εμά θυμάμαι το σπάσιτ να βάζει. Ναι, χαλά, στα 7 βάλω. Όχι, 7 ήταν. Λοιπόν, τον κόλ τη Καλαμάτα το πέτυχε ο Κώστας ο Φραντζέσκο με απευθεία τύπημα φάουλ. Α το διάλογο. Από το ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή. Άκουε τι θυμάμαι, απίστευτο. Τίποτα, θα με αποθεώσω μετά μόνο μου. Άλλο φάουλ μετά. Από το ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή ένα φάουλ στη θύρα 4. Και αποθεώθηκε από όλου. Είχε φύγει από εμάς. Στην Καλαμάτα ο Φαντζέσκος. Είχε φύγει από εμάς ενώ μετά ναι, από εμάς. Στην Καλαμάτα. Ναι. Ήταν η εποχή που άλλο η Καλαμάτα παιδί. Έχει το Δημήτρη τον Καπετανόπουλο, το Τριαντάφυλλο το Μαχαιρίδι, άλλη επιλογή φοβερή. Φεύγει από Μπενφίκα για να πάει στην Καλαμάτα. Έγινε και αυτό. Ναι, εντάξει, θα τα ζήσει. Να δώσουμε ένα μήνυμα κοινωνικό αυτά τα που σας αρέσουν. Είπαμε, στη ζωή θα τα ζήσουμε όλα. Όλα, τα πάντα. Στιγμές άπειρης χαράς, τεράστιας λύπης. Είναι αυτό που έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα τα δεις όλα. Να φτιάχνονται παρέες, να χαλάνε παρέες, να χάνονται φιλίες, αγάπες να διαλύνονται, όλα. Αυτά είναι. Η ζωή είναι έτσι. Ναι. Και επιστρέφουμε λοιπόν σε άλλο μάτι. Αυτό ο Μαχαιρίδης σου έστειλε το μήνυμα αυτό. Έχει τον Τάφη Κοέλιο. Ο Τάφη Κοέλιο ακριβώς. Ο Βραζιλιάνος συγγραφέας του. Με ρίζες από τη Σουηδία και δράμα μέσα. Δράμα, άγιοι άνθρωποι όλοι. Αγία. Τι θέλουμε τη δράμα στην Αρθεθνική. Εννοείται τι θέλουμε. Στηρίζουμε άλλο στα δράμα. Αλλά είμαστε σφιχτοί. Ναι, πολύ δύσκολα. Ναι. Τέτοιο, άλλο μάτι θυμόμαστε. Να μπήκα στην Τούμπα. Πάω Χτράβα. Ναι. Και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο με τόσα γκολ. Ναι, να έχουν πει 8 γκολ στην Τούμπα. Πάω Καστοριά. Όχι, 7 μου είπες. 8 μου τα κάνεις. Εντάξει, 7. Το Πάω Καστοριά 6-0 ή 6-1 ήταν. Αυτό που βγήκαμε από τον Άγγελο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω 6-1 μπορεί να. Το πάω ΚΑΕΚ 4-4, δεν το θυμάσαι. Δηλαδή, πώς δεν θυμάμαι, εκεί ήμουνα. Α σου πω, τα έχω με τη Σόφη 1. Μου λέει θέλω να δω στο γήπεδο. Πρώτη αγωνιστική είναι αυτό, ο Γιδόπουλος έρχεται στον ΠΑΟΚ. Πρώτη αγωνιστική. Τη το άκουνα να δεις αγάπη μου, επειδή έχω σοβαρά γούρια. Σόφη 1, είπε. Σόφη 1. Μετά 4. Θα ερχόταν οι 2 και 4. 4 Σοφίε είχα. Αυτό δεν λέμε. Ναι, ναι, το είπαμε. Είναι αμαρτωλό. Εγώ το έχω αυτό. Δεν σου λέω με το Σόφη 1. Θα το φτιάξουμε. Το δουλεύω. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Μου λέει θέλω να δω στο γήπεδο. Τη λέω: άκουνα, επειδή έχω σοβαρά γούρια, δεν πάω ποτέ με την κόμενα στο γήπεδο. Θα σου πάρω εισιτήριο στην 7. Ναι. Τη λέω: πες ότι είναι το κέντρο, δεν πειράζει. Όχι, πει, της λέω, δεν μπορεί να είμαστε στην ίδια θύρα. Ναι. Θα σου πάρω εισιτήριο, θα σου πάρω στην 7. Καλά, καλά. Είχαμε και ένα παιδί τότε, ένα φιλαράκι, ο οποίο ήταν φίλο με τι κόμενε, ακίνδυνο. Ταξί. Ταξί. Τότε δεν είχαμε αμάξια, ήμασταν φτωχοί, μικροί. Ωραία. Με το μηχανάκι, το παπί, την πήγαινε εκεί. Και έτσι πρέπει να είναι βήμα-βήμα. Ναι. Και κάνει το κομβικό λάθος και με γράφει εκεί που δεν χωρά μελάνη. Είμαστε εμείς στην 4 χαμηλά η παρέα. Τότε αριστερά, στη μικρή αριστερά κάτω αράζαμε, στον επόπτη από πίσω. Και περιμέναμε τον επόπτη για τον Πινελίκη. Αυτή ήταν ο στόχος της παρέας. Ωραία ήταν, δουλειά. Ναι, ήταν η δουλειά, ήταν ωραία αυτή. Ωραία δουλειά. Εντάξει. Και πριν τη σέντρα, αισθάνομαι ένα δάχτυλο στην πλάτη εδώ. Α, τη Σοφία. Γυρνάω, η Σοφία πίσω μου. Κάνω, σοκάρομαι, γυρνάω, σέντρα η ΑΕΚ, πίσω πάστα στον Κασάπη, μεγάλη ο Κασάπης προς την περιοχή τη δική μας, προλαβαίνει ο Ντέμις στο Μιχόπουλο, πέναλτι 0-1. Δεν μπορείς να δεν πρέπει να έχει φάει Μπινελίκη τόσο στη γυναίκα γενικά στον πλανήτη. Κανονικά είναι σαμαγιασμένος να πετάξει τη βέβαια μες στα μούτρα. Όχι, βασικά πρέπει να την κοπανίσω, αλλά δεν βαράς γυναίκες, ξεκινάω τα βασικά. Ποτέ. Ωραία, αλλά έχω πάθει ένα μοκ. Ο κύκλος μας εκεί είναι σοκαρισμένος και με τον γκολ, αλλά και με μένα, η παρέα μας, γιατί ρίχνω Μπινελίκη τώρα ασύστολο, εντάξει. Αυτή έχει σοκαριστεί και δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς που έχει κάνει με την κίνηση της αυτή. Δεν το έχει καταλάβει. Δεν πρέπει να παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό... Άλλο ένα μήνυμα που περνάς εσύ. Ναι. Μην παίρνετε πρωτοβουλίες. Είναι σαν κάποιον όταν λέω κάτι πάνε, κάνει αυτό και αυτός κάνει κάτι άλλο. Βάζει ένα δικό του, μια χεριά, μια αλλαγή. Ποιος είπε, αδελφέ, την ποντιωτική πρωτοβουλία να τη βάλεις. Ναι. Δεν θέλω να κάνεις. Θα κάνεις αυτό. Αυτό. Πάρ' το, δώσ' το, τελειώσαμε. Δηλαδή σου κάνω τα γούστα, αλλά τα γούστα είναι σε ένα επίπεδο Α. Όταν το πας σε επίπεδο Β, κινδυνεύει η ζωή σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν πεθάνω εγώ ξαφνικά επειδή μου χαλάς το γούρι εσύ. Πρώτο λεπτό του πρωταθλήματος θα τρώω γκολ σε ντέρμπι εντός έδρας. Είναι πρώτο λεπτό του πρωταθλήματος, δεν φίλε. Φρέσκια ερώτηση, το αμήνε. Δεν θυμηθώ ξαφνικά. Πες μου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που έπαιξε πάνω από 100 ματς συνεχόμενα εντεκάδα. Ζαφυρίλου. Είχε κουίτρινς, είχε καμιά κόκκινη, είχε ζαφύρια. 100 μάτς σημαίνει πάνω από, πάνω από 3 πρωταθλήματα. Καπετανόπουλος. Όχι, Καπετανόπουλος. Σερί. Σερί. 100 εντεκάδες. Παραπάνω είναι, μπορεί να είναι 106, 108, αλλά 100 είναι σίγουρα.
Εκείνη την εποχή είναι. Είναι από το 90 μέχρι το 2000. 100 συνεχόμενες συμμετοχές στην ενδεκάδα. Ενδεκάδα, όχι αλλαγή. Ποτέ ζαχώ. Δεν υπήρχε αλλαγή. Όχι. Έχει και κόκκινο ζαχώ. Έχει και κίτρινο. Όχι, πώς δεν είναι. Ναι. Φραντζέσκο. Όχι. Ζήσεις. Όχι. Απαντούμε λοιπόν. 100 συνεχόμενες συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ είχε ο Νίκος Μιχόπουλος. Για τερματά μας. Γιατί για τερματά δεν είναι δεκάδα δηλαδή. Τώρα. Αυτό τι είναι καινούργιο που μας λες. Τέρμα. Ο Φιάνος δούλευσε. Τι. Δηλαδή ο Μιχόπουλος δεν είναι. Ο Ρουφιάνος δούλευσε. Τέρμα ψάξε μου τι. Ο τεράστιος αυτό, Νίκος Μιχόπουλος. Αυτό που σε έστειλε ο γνωστός Ρουφιάνος σου, προσωπικό σου. Ναι. Και είπαμε ένας άνθρωπος πρέπει να έχει Ρουφιάνο και λογιστή. Είναι τα δύο κεντρικές δουλειές. Και αυτοφοράκι. Ναι. Αυτό το 4-3, το Λάρισα ΠΑΟΚ, ξέρεις ότι έχουμε υπογηθεί. 3-0. Ρε. 3-0. Και με σφαγή με διετή Μιχόπουλο. Με Κλάους πρώτο παιχνίδι. Δύο γκολ. Ναι. Και ένα Μπαλάφας. Και μετά δεχόμαστε 4. 4 με 2 πέναλτι αβαβά. Και κάτι βαβά το αβαβά, ε. Βαβά το με διαιτητή Γιαννόπουλο. Το θυμάμαι σαν χθες. Δεν ξανασφίξει ποτέ. Τι δεν ξανασφίξει. Ναι. Τόσο αλήτη. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Σοφάκι, τι έχουμε σήμερα εκτός από την. Ποιο είπε ότι είχε Γερμανία στον Γκάρντι. Ναι, στον Γκάρντι, ναι. Ποιο σημείο είδα. Έχουμε και του Σουκού τα σημεία. Θα πρέπει να δώσουμε θα πάμε, την Super League. Έχει διάλειμμα, ναι. Πολλά. Ναι. Είμαστε εδώ με την κόρτα. Αναλύουμε όλα τα σημεία του Σαββατοκύριακου. Να είμαστε πάλι πίσω και θέλω να δώσουμε Super League Ελλάδος. Πολύ ωραία περίπτωση. Πολύ ωραία περίπτωση. Δηλαδή αύριο. Για να σε πω, θα σε δώσει το στίγμα. Κοίτα, θα παίξω τους δύο άσους, τους πρώτους. 6 και 4 και 7 τα παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης από τον Σμύρνης, Ατρόμητος Λάρισα. Απλά κατανοητά. Που ήσουν σαφέστατος. Ναι, δηλαδή, λιτός και απέριτος. Τώρα, όπως το πας Γιάννενα Άρης. Ναι. Θα στο ψυχολογήσω. Ναι, τα Γιάννενα κάνουν διπλό μεγάλο στη Σμύρνη. Που για Γιάννενα είναι διπλό. Τεράστιο. Μετράει. Και θα μετρήσει πολύ περισσότερο μόλις διπλώσει η νίκη τους. Ωραία. Ο Άρης έχει 3-3. Ναι. Αλλά ομάδα σαν τα Γιάννενα δεν έχει παίξει ακόμη. Ναι. Εντάξει. Και με το Λεβαδιακό εμένα δεν μ' άρεσε ο Άρης. Μα, και γιατί... δεν μ' άρεσε. Το 3-20 στον Άσο είναι υπερβολικό. Όπως και χαμηλό είναι το 2-45 στο διπλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια έχει πολύ χι το παιχνίδι. Ναι. Πολύ χι. Μ' αρέσει εντάξει. Που ξεκινάς για να πας Κατερίνη, πας ωραία. Γλυκά, ναι. Γλυκά, ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό έχει πολύ χι σε ένα σύστημα ναι. Μπαίνει. Το χι πας για ένα Άρης. Εγώ θέλω να μιλήσω στην εξάδα σου. Αφού εξάδα θες να δεις, δεν θέλω να σε αλλάξω. Ναι, δεν... Τα 6 σου, το 4-5-6, ποια είναι σε Ελλάδα. Κοίτα, δεν θα παίξω 4-5-6 από ένα πρωτάθλημα. Α, όχι. Εντάξει, ωραία. Αλλά. Ξάνθη όφη. Κακός ο όφη με εμάς. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει όφη κάτι παραπάνω. Χωρίς νίκη η Ξάνθη. Και επειδή η Ξάνθη δεν έκανε νίκη στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι. Το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή και δεν έκανε νίκη Ελέο Κυριακίδη. Θεματοφύλακα του Πανετολικού. Ακριβώς και σε σχέση με τον Κυριακίδη, ο Όφη έχει το Στρέζο, ο οποίος είναι απλά ένα ζωντανό στοιχείο κάτω από την εστία. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Το 2-15 στην Ξάνθη είναι απολύτως ελκυστικό. Είναι value for money ποντάρισμα. Πολύ ωραίο νούμερο το 2-15. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Είναι λάθος του Μπουκ το γκολ γκολ. Λάθος του Μπουκ, βρήκε το λάθος. Βρήκα το λάθος. Μου θυμίζει αυτό στα δύο όμοια που δείχνουν δύο εικονίδια και λένε βρείτε το λάθος και το βρίσκει κατευθείαν. Ναι, δεν μπορεί να μου δίνει στον Παναθηναϊκό των πιτσιρικάδων που παίζουν στο ΑΚΑ. Του ασταμάτη του τρεξίματος. Ναι, τη διάθεση. Τη απειρία όμω. Τη απειρία σαφώ. Ναι, απέναντι στα μαύρα άτια του Κομπότη. Ένα λαβαδιακό. Έτσι που στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Αξιοπρεπέστατα και από σπόντα δε σκόραρε εναντίον του Άρεος. Ωραία. Δεν μπορεί να μου δίνει αυτό το παιχνίδι γκολ γκολ 2-30. Είσαι αλλού. Δεν έχεις δει το πρωτάθλημα ακόμα. Πειραματίζεσαι. Έχεις μείνει στα περσινά. Οπότε, για να μην τους μπερδεύουμε τους ακροατές, είπαμε γκολ-γκολ τον Παναθηναϊκό. Ναι. Άσο την Ξάνθη, λες εσύ. Λέω εγώ. Ναι. Άσο την Ξάνθη. Άσο Ατρόμητο. Ναι. Άσο Αστέρα Τρίπολης. Κλείνεις. Τετράδα, κάτσε. Λίγο. Και άλλο. Περίμενε, φίλε. Και δεν δίνεις το μεγάλο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ τον έχει δώσει εσύ. Πάρ τον εσύ. Α, εγώ ναι, για γούρια. Ναι. Δεν ακουμπάω ΠΑΟΚ. Ναι. Σε πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Πανετολικός Λαμία. Η Λαμία. Αυτό πηγαίνει με... Δευτέρα, να ξέρεις. Ναι. Ρε φίλε, έχει. Δευτέρα έχει Πανιώνιος Ολυμπιακός. Οι παίχτες δεν έχουν τόσο μεγάλη υπομονή. Παρασκευή, Σάββατο να παίξουν για Δευτέρα. Θα μιλήσουμε και τη Δευτέρα. Ναι. Κάποιοι έχουν υπομονή.
Μπράβο τους. Ναι. Εγώ, μπράβο τους. Εγώ δεν τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ περικλείομαι από ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή. Πάλι. Αν είναι δυνατόν να βάλουν δική μου ένα στοίχημα τώρα και να τελειώσει πριν από 10 λεπτά, θα το βάλω. Για πες. Το Πανετολικό Λαμία είναι παγίδα. Ναι. Γιατί η Λαμία δεν ήταν κακή απέναντι στον Ατρόμητο με χάβο προπονητή. Ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ, είπαμε, οπαδοί Πανετολικού. Είμαστε συμπάθεια προς την ομάδα και στηρίζουμε άμα στο Πανετολικό. Ξυπνάμε τους κολλητούς. Λέμε Βασίλη Μπομπόκη και Τραϊανό Δέλα και ανάποδα Τραϊανό Δέλα και Βασίλη Μπομπόκη. Τους ξυπνάμε και τους λέμε, αν δεν έχουν δει ακόμα τη Λαμία. Έτσι, να μην είστε εφησυχασμένοι, που θεωρώ δεδομένο ότι την έχουν δει και έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους όπως πρέπει για να ντύσουν το Αγρίνιο για μια ακόμη γιορτή. Ξεχνάς όμως ότι είναι επιστροφή του Χάβου που στο Αγρίνιο έχει βάλει μια στάμπα. Θέλει να δείξει ο Μάκης. Εντάξει, ο Μάκης. Ο Ιωακίμ. Είναι Μάκης όμως, δε φίλε. Ο Μάκης, φίλε, δεν είναι κακός προπονητής. Απλά είναι ο Μάκης. Έχει αυτό το κουσούρι. Ναι. Εντάξει. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Και κλείνω με Πανιώνιος Ολυμπιακός. Ότι. Δεν πρέπει να κάνει μια γκέλα αυτός ο Ολυμπιακός, δε φίλε. Εντάξει, γκέλα, τι, πάει στην ισοπαλία. Ναι. Πανιώνιος και έχει το κόλο, το βαθμό δεν έχει. Εντάξει, Σταύρο μου, εύχομαι να βγουν όλα σου τα σημεία. Εύχομαι πραγματικά. Δεν θα το παίξω. Ναι. Το τελευταίο, δεν θα το κουμπίσω. Ναι. Άστο αυτό. Α, δεν θα το κουμπίσω. Και πάμε στην αγαπημένη μου Premiership, όπου και εδώ υπάρχουν σημεία. Οπότε οπότε βλέπω, θα δώσει μια οχτάδα και να μπουν κάποιοι και να διαλέξουν από αυτού δύο τριάδες να κάνουν. Μια αυτό. Τετράδα, μια δύο τετράδες. Μια πεντάδα, μια τριάδα. Αυτό. Όλα μαζί. Αυτό. Φούλαμ, εσείς κυρίοι και κυρίες που θα ακολουθήσετε το φίλο μου το Σταύρο. Θα τα παίξετε αυτά το 4-5-6 που παίζει, θα πετάξετε και ένα γελίο τάλιρο, 5 ευρώ, όλο, ολόκληρο. Ναι. Να το συμπαρασύρει μαζί του, άμα βγει. Το αστείο, μάλλον το Πρέμιερς που ξεκινάει με Fulham Watford, ένα εξαιρετικό goal-goal. Ναι, βέβαια. Δεν ακουμπάμε το Leicester Huddersfield, μακριά. Liverpool Southampton 1-18 δεν παίζει ούτε ο Νάσης. Όχι, δεν θέλει. Δεν έχει νόημα. Δεν χρειάζεται. Μα δεν έχει νόημα. Μάτς 1-10 δεν έχει κανένα νόημα να το ακουμπήσουμε. Ναι. Γιατί όλα τα μάτς έχουν τρία σημεία. Και το 1-10 έχει το χ και το διπλό μέσα του. Υπάρχει, επειδή είναι ανεβασμένη η Wolves πολύ, δίνει τη Manchester United εντός έδρας over 1-55. Όχι το over. Ναι, ο Άσος πάνω από 1-55 παίζεται και κάνει λίγο κλικ. Τη Wolves, να ξέρει, Σταύρο, οι bookmakers την έχουν για δεδομένη έξοδο στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλή. Έχει πολλούς Πορτογάλους που τη δίνουν αυτό που πρέπει, την ποιότητα, την ξεχωριστή. Και εδώ μιλάμε, και εδώ έρχεται το παιχνίδι. Ωραία. Μπέρνι Μπόρμουθ, η οποία Μπέρνι δεν βλέπετε. Η Μπόρμουθ είναι τα γνωστά κεράσια. Το ναι, και τα κεράσια είναι το διπλό στο 2,55, το οποίο εγώ το σέβομαι. Μπορώ να το τιμήσω στο σύστημά μου. Ναι. Εντάξει. Κάρντιφ Μάντσεστερ Σίτι δεν ακουμπάμε. Και πάμε στο Crystal Palace Newcastle, το οποίο για να φύγει από το Χ πρέπει να υπάρχει παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Δηλαδή, 1-0 Σαχά, 1-1 Χωσέλου, χάρηκα πολύ, ναι, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Εντάξει, Brighton Tottenham δεν ακουμπάμε τιμωρία τον Ποκετίνο 2 εβδομάδες εκτός κουπονιών. Όχι, όχι, το βάζουμε, γιατί τώρα το βάζουμε αυτό το μάτς, φίλε μου, γιατί η ψυχολογία το ένωσε, λέει, άμα τι πάθαμε, τι έγινε, το πατάμε. Κυριακή έχει West Ham Chelsea, που μετά από αυτά που είδαμε από την Chelsea, 1.57-1.58 που το βλέπω εδώ πέρα δεν είναι και πολύ μεγάλο διπλό στην Πρέμιερση παρά... Σταύρο μου, θα δώσω εγώ ένα κουπονάκι άκρος αμυγός ελληνικό. Ναι. Ένα ελληνικό που θέλω να βάλω. Ναι. Λοιπόν, κύριοι, πάρετε χαρτιά, στυλό. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ναι, 4 φράγκα, 3,5. Ξάνθη Όφη, άσος. Ναι. Απλός άσος. Και Πας Γιάννενα, Άρης, άσος. Άσο δίνει τον Κλάους. Αυτή την τριάδα δίνει. Δεν είναι έτοιμος ο Κλάους 100%. Δεν έχει σχέση. Εγώ δίνω τα Γιάννενα. Ούτε τον Κλάους δεν έχουμε εμείς όσο πολλά τρία. Θεωρώ ότι η πόλη των Ιωαννίνων έτσι, μπορεί να κάνει εύκολα μία νίκη εναντίον του Νεοφώτης του Άρη. Στο γήπεδο των Ζωσιμάδων. Στα 3-20. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Ναι, βέβαια. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να εκφράσω την άποψή μου. Όχι, εννοείται. Αυτό είναι. Εννοείται. Γιάννενα λοιπόν, Ξάνθη και πάω κάσο άσο. Με λίγα χρήματα εξαιρετική απόδοση. Δηλαδή 3,5 επί 2,20 επί 3,20. Δηλαδή. Πολύ ωραία, τι. Δηλαδή βάζεις 100 ταπεινά ευρώ και παίρνεις 1,5 χιλιάρικο. Και πας και κλείνεις. Παίρνεις την κοπελιά σου, πας διακοπές. Τετραήμερες. Όπως πρέπει. Και γυρνάς, δεν το έπανε. Ή δεν έχεις να την πάρεις ένα σάντουιτς. Πολύ απλό. Συμβαίνουν αυτά. Πολύ ωραία. Εξά συμβεί, δεν είναι πρώτη φορά. Είπαμε. Ας μαγειρέψει. Είπαμε, η ζωή είναι καρδιογράφημα, δεν είναι απόλυτη ευθεία. Να νιώθει την ένταση. Φίλε αυτό, πώς δεν το έχει βγάλει κανένα τραγούδι καμία.
Μόνο καρδιοπάθειες έχει βγει, δεν έχει βγει καρδιογράφημα. Είναι πανταζής. Καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες. Ναι. Και εμφράγματα από τα πολλά. Ας βγάλουμε και ένα. Τώρα που θα πάμε στη φίλη μας, ναι, να τη δούμε για 20 λεπτά όπως υποσχεθήκαμε. Ναι. Και 25 μπορεί μάξιμο. Ναι. Να της πούμε ότι να βγάλει ένα τραγούδι καρδιογράφημα. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Στάρο μου. Ωραία. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ανταλλάξαμε απόψεις. Ανταλλάξαμε απόψεις, πήραμε θέση. Έτσι, γιατί πάντα παίρνουμε θέση. Απόλυτα. Και δέχομαι αν λέει το κυνηγητό τη Δευτέρα από τον οποιονδήποτε. Μπορούμε να βάλουμε και γραμμέ τη Δευτέρα. Βεβαίως. Μετά τις κινήσεις θα ανοίξουμε γραμμές. Όπως και απόλυτη αποθέωση περίπτωση Θριάδου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ βλέπω εύκολη νίκη. Ναι. Όχι νίκη απλώς. Ναι. Εύκολη και νίκη. Μιλάς αντικειμενικά. Δεν σε πάρει το συνέστημα. Όχι, τι είναι αυτά που λες. Τι χθες δεν έδωσα Τσέλσι. Ναι, και εγώ έδωσα Τσέλσι. Πώς, τι συνέστημα. Ναι, δεν υπάρχει συνέστημα σε τέτοια θέματα. Σκεφτόμαστε πρακτικά. Σοφάκι, μίλα μας για γκολμπέτ λίγο. Παρακαλώ. Να πούμε ότι εκτός από ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ έτσι. Έχουμε προκριματικά Champions League, έχουμε σήμερα Γαλλία, έχουμε Ισπανία. Να πούμε στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι στην τέταρτη θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του NBA. Ανεβαίνει όσο πάει. Έχουμε και άλλα θύματα, τα πάντα. Μπορεί κάποιος στην Goldbet να βρει τα πάντα από αθλήματα και ό,τι αφορά το στοιχηματισμό και όχι μόνο. Είναι και ρουλέτες και φωτάκια και απ' όλα. Τα πάντα. Πάνω από 2.000 παιχνίδια στο καζίνο. Αξιόπιστα και νόμιμα πάντα. Να σου πω, έχει ζωντανή τέτοια, γιατί μου αρέσει να σαλιαρίζω λίγο με την κόμενα. Έχει, έχει. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Θα με εξυπηρετήσει του πελατών. Δεν μιλάω, δεν μπορεί να μιλάω. Έχει chat, έχει live chat. Όχι με την κουπιέρισα. Το live καζίνο έχει δικιά του εξυπηρέτηση. Ναι, κορίτσι μου. Δεν μιλάει με την κουκέρισα. Το κορίτσι δεν θα έχει την πύλια στο χέρι και θα πατάει στο στάδιο που θέλει μήνυμα από εδώ. Όχι, όχι. Τέτοια δεν γίνονται. Κάτι κάνει. Θα το προωθήσουμε όμως να γίνει μόνο για σένα. Όχι. Μόνο για εμάς. Γίνεται γενικά. Ας μπαίνουμε να σαλιαρίσουμε λίγο. Πού σε μωρό μου, τι κάνεις. Στο μεταξύ να είναι κινούμενο σχέδιο αυτή. Όχι, ζωντανή είναι. Μπορείς να στείλεις άνθρωπο δίπλα της σε κανονικούς χρόνους είναι το καζίνο. Ναι. Δηλαδή είναι η dealer και δίπλα έχει στείλει ένα φίλο σου από το καζίνο που είναι και το βλέπει δίπλα ταυτόχρονα. Μπορεί να κάνει το Μιτσάρα, δηλαδή ο δικό μου. Ό,τι θέλει να κάνει. Το Μιτσάρα που πήγε πίσω από τι κάμερε. Ναι, το Δεσσαϊκού, ε. Όχι, ρε. Αν τον άλλο το βασικό, ναι. Τέλο πάντων. Κάπου εδώ εμεί παίρνουμε το δρόμο μα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Έχω προλάβει να δώσουμε τα φώτα μα σε μια ποιοτική ώρα, φίλε. Γιατί... Τα πιέζουμε όλα. Κάναμε quiz, λέμε τα δικά μα, ο Πάο, ο Άρη. Θα βάλουμε και λίγο Ηρακλή την άλλη εβδομάδα. Έχει αδικηθεί ο Ηρακλή. Είναι αλήθεια. Αφού δεν έχει ξεκινήσει πάλι. Αλλά το σπρώχνω. Όχι, να λέει, να αναφέρουμε και να κάνουμε κουζάκι Ηρακλή. Θυμάσαι Ηρακλή. Ναι, βέβαια, θυμάμαι πολύ. Ναι. Ήσουν και εσύ που πήγαινε στο κήπεδο όταν έπεσε ο Χατζημαναγκή στο Ηρακλή. Όχι, δεν πήγαινα στα. Αλλά τον έβλεπα. Εντάξει. Έχω μνήμες. Όχι, γιατί είπαμε, αλλά. Ηρακλή είχε το Ζούντμπι. Ζούντμπι, πεχτούρα, τελείω. Χαφάρα. Χαφάρα. Και εκείνη η τετράδα η θεϊκή που είχε στο κέντρο τότε με Ελάκη Παπαϊωάννου, με Χατζημαναγκή, με Καραΐς, Κοκοφίδη. Έχει μείνει ανοιξή τη λεφτή. Πώ θα γίνει. Top. Έτσι είναι. Top, top. Πάμε! Ήρθε η ώρα να δώσουμε τι κιτάρες στο Γιώργο του Ζαγόρα. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τι κιτάρες στο Γιώργο του Ζαγόρα. Ποιος είσαι, κάνεις και... ποιος είσαι. Θέγματα έτοιμος. Ναι, 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 ναι. Τα λέμε Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σοφάκι, πότε φεύγεις εσύ. Πότε μας παρατάς. Εμείς θα τα πούμε Δετάρτη ξανά. Τετάρτη. Τετάρτη το Σοφάκι. Θα σας αφήσω δύο μέρες μόνος. Δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε δεν υπάρχει αλλαγή σου. Αλλαγή μου όχι, εμένα δεν με αλλάζει κανείς. Είναι ένα αντικατάσταση. Τι είναι αυτές. Καβάζει τη θέση και είναι σιγά μην ετοιμάζω άλλη. Έτσι, μπράβο Σοφάκη. Είσαι ψηλά. Καλό Σαββατοκύριακο.